Περίπου 15 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Πέμπτης, και ώρα να συναντήσουμε και να καλωσορίσουμε στο πλατό έναν εξαιρετικό επιστήμονα, και είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκεται κοντά μας ο κύριος Σπύρος Αναστασιάδης, πρόεδρος πλέον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους θεατές της εκπομπής σας. Και καλή σας θητεία, συγχαρητήρια για την εκλογή σας σε ένα σπουδαίο όργανο, ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο πέρα βεβαίως από την επιλογή στο πρόσωπό σας, δείχνει ότι αλλάζει και λίγο τα δεδομένα και φέρνει την ελπίδα, αν θέλετε, συζητώντας σε μέρες μίζερες και δύσκολες, φέρνοντας στο προσκήνιο τις επιστήμες και τα σημαντικά πράγματα που γίνονται και στον τόπο μας και στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια καταρχήν. Πραγματικά είναι εξαιρετική τιμή για μένα να έχω επιλεγεί ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυμερών είναι ουσιαστικά ομοσπονδία των εθνικών επιστημονικών συλλόγων των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτό που λέμε επιστήμη των πολυμερών. Τα πολυμερή για τον απλό κόσμο είναι τα πλαστικά, αλλά όχι μόνο, είναι τα χρώματα, είναι τα επιστρώματα με μια ευρύτερη έννοια, υπάρχουν παντού στην καθημερινή μας ζωή. Η Ελλάδα έχει μια σημαντική δραστηριότητα ερευνητική σε αυτό το τομέα, με την Κρήτη να αποτελεί έναν από τους βασικούς πόλους, αλλά όχι μόνον. Και επίσης η Ελλάδα έχει και σημαντικές βιομηχανίες στο αντικείμενο. Εδώ στην Κρήτη έχουμε τη χαρά να έχουμε και τα Πλαστικά Κρήτης, ναι, που είναι μια πολύ σημαντική εταιρεία στον τομέα. Αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες σε άλλα μέρη της Ελλάδος που ασχολούνται με το αντικείμενο. Ερευνητικά υπάρχουν ομάδες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κρήτη, που είναι ουσιαστικά στο πλαίσιο του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων που, όπως ξέρετε, αυτό μας έχει πάει πολύ μπροστά. Και την Παρασκευή που μας πέρασε εκλέχτηκα από τα κράτη-μέλη της Ομοσπονδίας αυτής, πρόεδρος αυτής της Ομοσπονδίας για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια, τα οποία, πόσα κράτη-μέλη απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πολυμερών? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 24 χώρες που είναι πλήρη μέλη και έχουμε και 4 χώρες που έχουν κάνει αίτηση και αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένα μέλη. Στη συνέχεια θα γίνουν και αυτά μόνιμα. Όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία το 1986, ήταν 16 χώρες που αποτελούσαν τον πυρήνα. Η Ελλάδα ήταν ιδρυτικό μέλος από τότε της Ομοσπονδίας αυτής. Παρήγορα. Από τα καλά της υπόθεσης. Όχι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις ξέρετε ότι είμαστε παρόντες σε όλα τα μεγάλα φόρα που υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν συζητήσεις επιστημονικές. Η Ελλάδα έχει το δυναμικό που την καθιστά ικανή να βρίσκεται στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Ναι. Απλά χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια, λίγο περισσότερη από ό,τι πιθανόν ένας Γερμανός ή ένας Γάλλος συνάδελφος, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνουμε. Είναι η δεύτερη φορά που αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία. Η πρώτη ήταν το 1996-97 με τον κύριο Χατζηχριστίδη. Ναι, ο κύριος Χατζηχριστίδης είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός επιστήμονας των πολυμερών. Ήταν καθηγητής στο Τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλο όνομα, τιμήθηκε και με σημαντικότατα βραβεία από την Αμερικάνικη Ένωση Χημίας και διατέλεσε πρόεδρος την περίοδο 96-97. Μάλιστα, στα πλαίσια εκείνης της Προεδρίας, το μεγάλο συνέδριο της Ομοσπονδίας είχε γίνει εδώ στην Κρήτη πάλι. Οπότε θα το ξανακάνουμε το 19. Παραδίδοντας πλέον την Προεδρία. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Έχω παρατηρήσει πάντως, κύριε Αναστασιάδη, ότι από την μέρα που ανακοινώθηκε η ανάληψη της Προεδρίας, υπήρξε ένας γενικότερος αέρας αισιοδοξίας και από τα μέσα και βλέποντας τους χαρακτηρισμούς και τους προσδιορισμούς. Αφενός, μιλάμε για ομόφωνη εκλογή, το οποίο έχει και αυτό τη βαρυτά του. Από την άλλη, όμως, πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν ότι αυτή τη στιγμή θα πάρει ή θα έρθει σε δεσπόδουσα θέση τόσο το ΙΤΕ όσο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν και να δώσουν τον απαραίτητο αέρα ή την ανάλογη όθηση στα πράγματα. Κοιτάξτε, γενικά ο τύπος και τα μέσα ήταν ίσως ιδιαίτερα ευγενικά απέναντί μου σε αυτή τη διαδικασία.
Εντάξει, είναι σημαντικό το πόστο, τιμάται η επιστήμη, ο τομέας αυτός για τη δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα και το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο που είχε τις διακρίσεις, έτσι, έχουμε διακρίσεις σε μια σειρά από τομείς, έτσι, δεν είναι ο μόνος. Mm-hmm. Απλά τη χάνει αυτή τη στιγμή που ακούμε ότι την Ελλάδα θέλουν να την βγάλουν απ' έξω από διάφορα όργανα, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κερδίζουμε μια διαδικασία εκλογής για την Προεδρία. Ίσως έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει ότι διαδέχομαι τον συνάδελφο από τη Γαλλία, ναι, ο οποίος είχε διαδεχθεί μία συνάδελφο από τη Γερμανία. Άρα πάμε μετά από μεγάλες χώρες και, ναι, και κερδίσαμε αυτή τη διαδικασία. Με τιμήσαν οι συνάδελφοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ελπίζω να καταφέρω να εκπροσωπήσω τον ελληνικό σύλλογο, την ελληνική εταιρεία πολυμερών, όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με αυτό το τομέα, να τους εκπροσωπήσω επάξια σε αυτή την ομοσπονδία. Θέλω λίγο να σας χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών και να κάνουμε έτσι την κουβέντα λίγο μεγαλύτερη. Γιατί το είπαμε και λίγο πριν βγούμε στον αέρα με τον κύριο Αναστασιάδη, ότι γενικά σε μέρες οι οποίες έχουν αρκετές δόσεις μιζέριας και έντονες τάσεις του γκρι και του μαύρου, καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε για τα θετικά των πραγμάτων και για πράγματα τα οποία γίνονται και συμβαίνουν εδώ δίπλα μας και πολλές φορές δεν τα αντιλαμβανόμαστε κιόλας ή δεν παίρνουν και την ανάλογη δημοσιότητα που τους αξίζει. Πού έχει χαθεί για λίγο το παιχνίδι, κύριε Αναστασιάδη, γιατί αυτή τη στιγμή η τάση που επικρατεί και η είδηση που επικρατεί είναι ότι νέοι επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό, ότι λίγα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας, ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα με τα οικονομικά τους, με τους πόρους που θα πρέπει να συντηρήσουν τις ακαδημαϊκές τους κοινότητες. Πού είναι τελικά η αλήθεια? Εμένα θα με βόλευε κατά πολύ να παραμείνω στο λευκό της υπόθεσης. Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε ως προβλήματα είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν. Δηλαδή και η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχει μειωθεί και οι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό. Από την άλλη υπάρχουν κάποια, αυτό που το λέγω νησίδες αριστείας, υπάρχουν κάποιες νησίδες στη χώρα. Το ΙΤΕ είναι, αν θέλετε, μια μεγάλη τέτοια νησίδα με τα Ινστιτούτα του. Έχει καταφέρει ακόμα και την περίοδο της κρίσεως να είχε αυξήσει το προσωπικό, τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που δουλεύανε σε ερευνητικά έργα στο ΙΤΕ την περίοδο 2012-2014. Είχαμε μια αύξηση εμείς, είχαμε πάει από τα 1000 στα 1400 άτομα γενικά σε όλο το ΙΤΕ στο payroll. Γιατί, 1400 γιατί είμαστε... άτομα είναι αυτή τη στιγμή η κοινότητα του ΙΤΕ εδώ στην Κρήτη? Αυτή τη στιγμή το τέλος του 2016 είναι 1150 άτομα. Είχαμε φτάσει 1400 στο τέλος του 2014. Στο τέλος του 2015, εκεί περίπου στο Σεπτέμβριο του 2015, είχαμε διαρροές επειδή τελειώσανε, όχι ότι φύγανε, τελείωσε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που έτρεχε το ΙΤΕ. Το ΙΤΕ ήταν ιδιαίτερα επιτυχές στην προσέλκυση χρηματοδότησης στα πλαίσια αυτού που λέμε διαρθρωτικά προγράμματα, τα structural funds, τα ΕΣΠΑ, για την έρευνα. Mm-hmm. Είχαμε, να σας πω, στην περίοδο αυτή είχαμε ένα συνολικό προϋπολογισμό 57 εκατομμυρίων για μια περίοδο 5 ετών μόνο από τα ΕΣΠΑ. Το Ινστιτούτο το δικό μας είχε 17, το ΙΤΟ, όπως ξέρετε, έχει 6 ερευνητικά Ινστιτούτα. Το ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ, που είναι ύλη και φως ουσιαστικά, είναι ένα από αυτά. Ήμασταν ιδιαίτερα επιτυχημένοι και εμείς αλλά και όλο το ΙΤΕ. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, ακόμα και την περίοδο της κρίσης, να απασχολούμε εξειδικευμένο προσωπικό, επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες κτλ. Αυτή τη στιγμή σας έχετε ακούσει μια πρωτοβουλία που υπάρχει σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος. Mm-hmm. Έχουμε πάρει μια μεγάλη χρηματοδότηση, 3,3 εκατομμύρια από τον Νιάρχος για μια περίοδο 3 ετών, που στοχεύει ακριβώς για αν μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή τη διαρροή εγκεφάλων, το brain drain που λέμε, να φέρουμε ή δυνατόν να κρατήσουμε ανθρώπους ή να φέρουμε και κάποιους ανθρώπους πίσω. Και γενικά όλη μας η προσπάθεια είναι ακριβώς, γιατί το βασικό μας προϊόν είναι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το προϊόν μας. Ναι. Είναι η εκπαίδευση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, για το καλό βέβαια και της οικονομίας και της κοινωνίας. Και προσπαθούμε λοιπόν με ερευνητικά προγράμματα να κρατάμε κόσμο και να βγάζουμε δουλειά, να κάνουμε δουλειά που να μας κρατάει στην πρώτη γραμμή. Και υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικά αντικείμενα που είμαστε στην πρώτη γραμμή.
και πολλά που γίνονται. Γιατί η αλήθεια είναι, θα σας το πω με το χέρι στην καρδιά, υπάρχει έτσι ένα σενάριο συνωμοσιολογίας όλων εκείνων που γίνονται σε επίπεδο ερευνητικό στο ΙΤΕ. Γίνονται θαυμαστά πράγματα και πολλά εκ των οποίων δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Δηλαδή, έχετε κρατήσει έτσι ένα πέπλο μυστηρίου λίγο για αυτά που συμβαίνουν. Μάλλον δεν ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Γιατί... Δηλαδή, πώς βγάζουμε κάποια πράγματα προς τα έξω. Παρά το ότι κατά καιρούς, ξέρετε, τη βραδιά ερευνητή, για παράδειγμα, που γίνεται κάθε τέλος Σεπτεμβρίου, έρχεται πάρα πολύς κόσμος επάνω για να μας δει. Αλλά δεν είναι αρκετό πιθανόν. Έρχονται σχολεία. Σήμερα πάλι ήταν παιδιά από κάποια λύκεια που είχαν έρθει για να δούνε το ΙΤΕ. Ίσως δεν βγαίνουμε όσο θα έπρεπε να βγούμε στον κόσμο για να πούμε τι κάνουμε. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορώ να σας πω κάποια παραδείγματα. Με τα χαράς. Δεν σας έχουν και κάθε μέρα κοντά μας. Τελευταία, υπήρξε μια ευρωπαϊκή προκήρυξη για ερευνητικά έργα στην επίδραση κλιματικής αλλαγής σε μνημεία και γενικά αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί από τα περίπου 40 προτάσεις που είχαν υποβληθεί, χρηματοδοτήθηκαν 2, στις οποίες και τις 2 είναι το ΙΤΕ. Μάλιστα, στη μία είναι 2 Ινστιτούτα του ΙΤΕ εδώ στο Ηράκλειο, το ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ το δικό μας, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, είναι το τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου, η εφορία αρχαιοτήτων εδώ του Ηρακλείου, και στοχεύει στο να μελετήσει την επίδραση κλιματικής αλλαγής στο Γκούλε και στην Κνωσό. Mm-hmm. Στο άλλο έργο, που είναι το Ινστιτούτο μας στο Ρέθυμνο, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων του Ρεθύμνου, ένα από αυτά που θα μελετήσει είναι η επίδραση κλιματικής αλλαγής στη Φορτέτσα. Το πρώτο λέγεται Heracles, Ηρακλής, το άλλο λέγεται Storm, καταιγίδα. Δύο παραδείγματα που δείχνουν που βρισκόμαστε, ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Σε ένα άλλο πιο πρόσφατο παράδειγμα, σε κάποια προγράμματα που λέγονται FET, Future and Emerging Technologies, υποτίθεται ότι είναι πολύ προχωρημένες ιδέες ερευνητικές, πέρασανε 20 έργα στην τελευταία προκήρυξη, που στα 3 συμμετέχει το Ινστιτούτο το δικό μας, μάλιστα στα 2 είναι και συντονιστής. Άρα συντονίζουμε σειρά άλλων εργαστηρίων σε αυτούς τους τομείς. Εκείνο είναι περισσότερο πιο βασική έρευνα. Ίσως δεν είναι εύκολο να εξηγήσει κανείς τον κόσμο με απλά λόγια, όπως το άλλο παράδειγμα που σας είπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν μια σειρά από επιτυχίες σε πολλά επίπεδα. Είμαστε αυτό που λέγεται ευρωπαϊκή υποδομή, μεγάλης κλίμακας ερευνητική υποδομή στην Ευρώπη, όπου έρχεται κόσμος για να κάνει πειράματα εδώ σε εμάς. Δηλαδή κάνουν αίτηση για να έρθουν να μείνουν 1, 2, 3 μέρες να δουλέψουν με τους ανθρώπους και με τα όργανα που έχουμε εδώ. Σε μια σειρά από διαφορετικά πράγματα, ένα γενικά με τα λέιζερ στο δικό μας Ινστιτούτο, ένα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Υπέριον, που είναι για πολιτιστική κληρονομιά επίσης, ή κάτι στην περιοχή της νανοτεχνολογίας. Έχουμε μια σειρά από όμορφα πράγματα που ίσως πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να τα λέμε λίγο παραπάνω ακριβώς στον κόσμο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω ορισμένα πράγματα. Για μας είναι ένας κόσμος ο οποίος μας κάνει αφενός υπερήφανος. Η έδρα του είναι στην Κρήτη, είναι στο Ηράκλειο. Στην έναρξη της λειτουργίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας πολλοί μίλησαν για μια ελληνική Silicon Valley, την οποία ευελπιστούσαν να δουν να παίρνει και τα σκύπτρα από άλλες χώρες για πρέποντα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Θεωρείτε ότι θα αντέξει στη λέλαπα των καιρών ένα τόσο σημαντικό ερευνητικό ίδρυμα και ότι θα καταφέρει να περάσει αλόβητο από αυτή τη δοκιμασία? Κοιτάξτε, όλος ο κόσμος που είναι στο ΙΤΕ νομίζω ότι φροντίζει γι' αυτό. Όπως σας είπα, αυτά τα 5 χρόνια της κρίσης αντέχουμε. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, χρειαζόμαστε ενίσχυση με ανθρώπους, γιατί άνδρες γάρα πόλης και ουτύχη, έτσι. Θέλουμε να μπορέσουμε να φέρουμε και νέους ανθρώπους, και κάθε φορά που επιλέγουμε έναν άνθρωπο, αν είναι καλύτερος από τους προηγούμενους, αν ανεβάζει το μέσο όρο, αυτός είναι ο τρόπος για να συνεχίζουμε να πάμε μπροστά. Mm-hmm. Ξέρετε, οι Αμερικανοί έχουν μια έκφραση που λέει: οι πρώτοι επιλέγουν πρώτους, οι δεύτεροι επιλέγουν τρίτους, οι τρίτοι επιλέγουν πέμπτους.
Έτσι, όταν είσαι καλός, δεν φοβάσαι να έχεις και άλλον καλό. Θέλεις να έχεις έναν καλύτερο από σένα δίπλα για να σε ανεβάσει και σένα. Οπότε με τις προσπάθειες των άξιων ανθρώπων που έχουμε και που προσπαθούμε να προσελκύσουμε, πιστεύω ότι έχουμε ενηλικιωθεί. Πλέον το ΙΤΕ είναι 33 ετών, το Πανεπιστήμιο λίγο πιο μεγάλο. Έτσι θα κλείσει το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε το 78, το ΙΤΕ ξεκίνησε το 83. Έτσι, είμαστε σε μια φάση που ίσως να αρχίσει λίγο η midlife crisis. Οι παιδικές ασθένειες πέρασαν. Οι παιδικές τις περάσαμε, αλλά πρέπει να είμαστε με τις κεραίες μας τεντωμένες για να μην έχουμε προβλήματα. Θα μπορούσαμε, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, να πατήσουμε, και εσείς έχετε και την εμπειρία να μου το απαντήσετε αυτό, πάνω στην έρευνα, πάνω στην καινοτομία και ως εκείνες τις σημαντικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στα ιδρύματά μας, προκειμένου να αναπτυχθούμε και ως χώρα, είναι ένας από τους τομείς εκείνους που δεν τους είδαμε να μπαίνουν σε διαδικασία απόλυτης δραστηριότητας ή, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποίησης, αν θέλετε, και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, η έρευνα και η καινοτομία, που πρέπει ο κόσμος όλος και οι κυβερνώντες πάντα να καταλάβουν ότι είναι επένδυση και δεν είναι κόστος, δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας πάει μπροστά. Όταν τελείωσε η περίοδος που η Ελλάδα είχε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το 2014 νομίζω, τότε στην Αθήνα είχε γίνει μια εκδήλωση στο Ζάπιο που είχε έρθει ένας Cornfield, λέγεται ένας Cornburg, ένας Αμερικανός κάτοχος βραβείου Νόμπελ, ο οποίος στην παρουσίαση που είχε κάνει είχε πει ότι αν καταφέρει η Ελλάδα να ενισχύσει κάποιες ομάδες αριστείας, κάποιες ομάδες με πολύ καλούς ανθρώπους σε συγκεκριμένους τομείς, τότε πιθανόν να καταφέρει να γίνει σε εισαγωγικά η Silicon Valley που λέτε, δηλαδή να δημιουργηθούν startups, spin-offs, γενικά εταιρείες που θα δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις εργασίας για να κάνουν αυτό το βήμα της καινοτομίας να πάει μπροστά. Βαριά βιομηχανία η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει τώρα πλέον. Παρά τότε που σας είπα, υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα υγιείς και εκπροσωπούν και με εξαγωγές στην Ελλάδα στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η καινοτομία είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει αυτή την πρόσθετη αξία, το added value, mm-hmm. για να πάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοβουλία που αναπτύσσει ο Υπουργός Έρευνας, που είναι ο πρώην πρόεδρος του ΙΤΕ, ο κύριος Φωτάκης, για τη δημιουργία αυτού που λέγεται Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΛΙΔΕΚ, που είναι σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε, αν καταφέρει να μην είναι συνδεδεμένη στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία και να μπορέσει γιατί να δουλέψει... Γιατί η βάση είναι σωστή και είναι καλή στιγμή. Ναι, να μπορέσει να δουλέψει ως με αντίστοιχο τρόπο που δουλεύουν στην Αμερική κυρίως, γιατί η Ευρώπη γενικά έχει το πρόβλημα αυτό της μεταφοράς από την έρευνα στην καινοτομία, το έχουμε όλη η Ευρώπη, το έχει αυτό το πρόβλημα. Αν τα καταφέρουμε, τότε αυτό ίσως μπορεί να γίνει ένας μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα, ειδικά αυτή την περίοδο που αυτό είναι αυτό που ζητάμε, αυτό που χρειαζόμαστε. Το ευκταίο. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και που έτσι με εύγλωτο και καλό τρόπο τηλεοπτικά μεταφέρατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Καλή θητεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω ορισμένα πράγματα, να μας ακούσει και ο κόσμος για το τι κάνουμε και στο ΙΤΕ και τι θα κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Μοσπονδία. Εδώ θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.